.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσω τι άλλο το Huawei P30 Pro ε, μεγάλος δόρος, πολλές διαρροές, φήμες, αναμονή πάρα πολύ μεγάλη για τον κόσμο, για τους φίλους των smartphones όλους τους προηγούμενους μήνες ανακοινώθηκε επίσημα την 3η ε, 26 Μαρτίου στο Παρίσι. Ήμασταν εκεί, έχουν περάσει πάνω από τρεις εβδομάδες, το έχουμε φέρει από εκείνη την ημέρα και το χρησιμοποιούμε εδώ στην Ελλάδα σαν βασική μας συσκευή και είμαστε τώρα έτοιμοι να προχωρήσουμε και να σας το παρουσιάσουμε σε ένα ακόμα hands-on βίντεο του techblog.gr. Πάμε! Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, με το Huawei P30 Pro. Ε, Όπω σα είπα και στην αρχή του βίντεο, το χρησιμοποιώ για περίπου πλησιάζει ο ένα μήνα, σαν βασική μου συσκευή. Πάντα μέσα σε θήκη. Φοβάμαι να το αφήσω έτσι να, να μου γρατζουνιστεί. Θα μιλήσουμε για θήκε αργότερα, κατά τη διάρκεια του βίντεο. Μόνο αυτό θέλω να σα δείξω και να περιμένετε λίγο προς το τέλος να πω περισσότερα. Ε, P30 Pro λοιπόν, το χρησιμοποιώ εδώ και περίπου όπως σας είπα 4 εβδομάδες. Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένος, όντως ανταποκρίθηκε στη, σε, στην προσμονή όλων των προηγούμενων μηνών. Ε, έχει ίσως την πιο εντυπωσιακή κάμερα σε smartphone εκεί έξω. Δεν θα τολμήσω να πω την καλύτερη, γιατί το καλύτερο είναι πραγματικά υποκειμενικό και αυτά όλα τα DXO Mark για εμένα, επιτρέψτε μου, μου, ε, μου δίνουν τα τα σκορ ένα μπούσουλα για το πού βρίσκεται το κάθε κινητό σε κατάταξη και είναι λογικό να βρίσκεται στην κορυφαία θέση ε, η κάμερα του P30 Pro ό,τι αφορά τις φωτογραφίες αλλά νομίζω ότι σε όλα τα υπόλοιπα το τι θεωρείται καλή φωτογραφία νομίζω ότι είναι στο χέρι του καθενός τόσο του φωτογράφου που μπορεί να αξιοποιήσει ε, το, το κινητό ανάλογα αλλά όσο και στο τι ε, 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 αισθάνεται αυτός για ότι είναι όμορφο, ωραίο. Πάντως σε κάθε περίπτωση ε, αυτό το λεγόμενο πατάω το κουμπί σε automatic, AI, τραβάω snap φωτογραφία και βγαίνει είναι super στο P30 Pro και όντω είναι σίγουρα είναι στην, στην κορυφαία κατηγορία φωτογραφικών smartphones εκεί έξω. Πάμε να μιλήσουμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχουμε οθόνη 6,47 inch Full HD+. Plus. Η Huawei έμεινε σε αυτήν την ε, ανάλυση οθόνης ε, με τη δικαιολογία ορθώς κατά τη γνώμη μου ότι δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε οθο... ε, ανάλυση Quad HD+, Plus που το μόνο που κάνει είναι να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία του κινητού. Οκ, okay, ε, θα μπορούσα να έχω ε, κάποιες αμφιβολίες ίσως για μεμονωμένα games ή κάποιες άλλες ε, λειτουργίε, αλλά νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ ναι. Δεν σα κρύβω βέβαια ότι όποιο κινητό έχω εγώ το οποίο είχε την επιλογή για Quad HD+, α, α, και, ή μεταξύ Full HD ή Quad HD ή το έξυπνιο επιλογή που γράφουν κάποια από πάνω που αναλογω το ρυθμίζουν, εγώ πάντα Quad HD+, το δούλευα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ δεν έχω καταλάβει ότι ε, σε ό,τι αφορά την ανάλυση είναι υποδεέστερη η οθόνη του P30 Pro από άλλα smartphones από τα Quad HD+, δηλαδή. Είπαμε, λοιπόν, τεχνολογία OLED, με αυτή την κούρμπα δεξιά και αριστερά της οθόνης, παρότι η συσκευή βρίσκεται στην σειρά P, τον φωτογραφικό smartphone και, ε, εντάξει, ναι, οκ, okay, ε, το ρόλο του τον αναλαμβάνει full η τριπλή κάμερα, λάικα, μαζί και με έναν τέταρτο φακό, αυτόν εδώ πέρα, τον 3D TOF, θα μιλήσουμε μετά για την κάμερα πιο αναλυτικά... Δεν είναι ε, το κινητό εξωτερικά όπως τα προηγούμενα ε, της σειράς P. Δηλαδή αν θυμάστε P20, P20 Pro ήταν φλάτη οθόνη. Εδώ πέρα πάμε σε ένα σχέδιο τύπου εξέλιξης του Mate 20 Pro σε ό,τι αφορά το design. Εμένα μου αρέσει, είναι κουρμπαριστό. μπορείτε να το δείτε, κάνει πολύ ωραίες γυαλάδες και γενικά τα bezel κρίνονται πάρα πολύ μικρά. Δεν σας κρύβω... Ε, ότι αυτό εδώ πέρα πάνω, το notch που φιλοξενεί την κάμερα, την selfie κάμερα των 32 megapixel, ε, έχω αργήσει να το συνηθίσω. Δηλαδή το λίγο μεγαλύτερο, πιο φαρδί του Mate 20 Pro μου άρεσε περισσότερο. Και δεν σας κρύβω ότι και οι δύο τελίτσες εδώ πέρα, οι δύο καμερούλες στο, στη selfie του Galaxy S10+, Plus, αλλά και η μία στο S10 και στο S10e, εμένα μου αρέσουν εκεί ξεκάρφωτες μόνες τους. Αυτό λιγάκι σαν τελίτσα εκεί στη μέση, Σαν δάκρυ, δάκρυ Notch, ε, λίγο ε, δεν, έχω, δεν το έχω συνηθίσει. Αλλά δεν είναι θέμα ε, το πώς το τοποθέτησε η Huawei. Είναι ότι υπάρχουν και άλλα smartphones με το Notch εκεί στη μέση, τύπου δάκρυ, τα οποία εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει να συνηθίσω. 32 MP κάμερα λοιπόν η μπροστινή. Ένα design που όπω σας είπα θυμίζει περισσότερο σειρά Mate παρά P. Αλλά, αν θέλετε φλάτ οθόνη, πάτε στο απλό το, που μόνο απλό δεν είναι, στο P30 και καθαρίζετε. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, για να μιλήσω για να ολοκληρώσω για την οθόνη, να πω ότι η οθόνη υποστηρίζει και HDR 10, δηλαδή συμβατό περιεχόμενο από Amazon, Netflix και αλλού παίζει με την καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή στην οθόνη του P30 Pro. Σε ό,τι αφορά τον επεξεργαστή, μέσα έχουμε τον High Silicon Kirin 980, είναι δημιούργημα, ε, κατασκευασμα της Huawei. Τον είδαμε για πρώτη φορά στο Mate 20 Pro, μπήκε και στο Honor View 20, θηγατρική Honor της Huawei, και υπάρχει πλέον και εδώ. Δεν έχουμε δει κάποια, δηλαδή δεν έγινε κάτι καινούριο σε, επ, σε επίπεδο επεξεργαστή. Λογικά. Σεπτέμβριο ήφα θα δούμε τον επόμενο Kirin, 990 πώς θα ονομάζεται και καπάκι στο Mate 30 Pro πλέον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα δούμε το νέο ε, ε, πόνημα της Huawei στους επεξεργαστές. High Silicon Kirin λοιπόν ή Kirin 980 με 8GB μνήμη RAM και... 256 GB ενσωματωμένη μνήμη η έκδοση που έχω εγώ στα χέρια μου. Ε, αυτή κάνει γύρω στα πόσο έχει, 1049 ευρώ. Ε, θα υπάρξει και μια φθηνότερη έκδοση με τα 128 GB ενσωματωμένη μνήμη. Αυτή νομίζω τώρα αυτέ τι μέρε θα κυκλοφορήσει γιατί με το λανσάρισμα μόνο το 256 ήταν διαθέσιμο κάπου τώρα τις επόμενες μέρες νομίζω έρχεται με την 128 και είναι ελαφρώς κάτω από το ένα χιλιάρικο. Να πω ότι η συσκευή είναι dual sim, δίκαρτο, 4G φυσικά, δέχεται δύο κάρτες sim, το πορτάκι βρίσκεται εδώ κάτω ή μία κάρτα sim και μία όπως την ονομάζει η Huawei, nano memory. Δεν παίρνει δηλαδή micro SD παιδιά, αν δεν σας κάνουν τα 256 ή τα 128 GB. Τη συσκευή που θα πάρετε, θα πρέπει να πάτε να αγοράσετε καρτούλα ε, τεχνολογία Nano Memory που την έχει μόνο την υποστηρίζει το Mate 20 Pro και το, και το, και το P30, Pro P30 λογικά. Ε, αυτά για να αυξήσετε. Πάντως ή δύο κάρτες SIM, ή μία SIM και μία Nano Memory memory για περισσότερο ε, χρόνο, για περισσότερο gigabyte. Σε ό,τι αφορά τώρα θα πάω και στις κάμερες, μίλησα ήδη για την προστινή να πω ότι σε γενικά άλλα ε, σε ό,τι αφορά τη συσκευή η συσκευή έχει πιστοποίηση IP68 είναι δηλαδή αδιάβροχη μπορείτε να την βυθίσετε κάτω από όχι αλμύρο, από κανονικό νερό, γλυφό για κάποια λεφτά, αντέχει Εντάξει, κανέ, καμί, κανένας κατασκευαστής δεν το... Δεν το αυτό δεν, προτρέ... δεν προτρέπει τον κόσμο να το κάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση το IP68 τι σημαίνει, Ότι και μπουγέλο να φάει για μια απότομα το κινητό δεν θα, θα χαλάσει. Προστατεύεται. Η μπαταρία του είναι 4200 μιλιαμπερόρια. Ε, πραγματικά, παιδιά. Αν θα ήθελα κάτι να, να θυμηθώ από αυτό το κινητό και προτρέχω λίγο είναι οι, οι, οι φωτογραφίες τις οποίες μπορεί να τραβήξει σε πραγματικά ελάχιστες συνθήκες φωτισμού όχι απλά χαμηλές, λίγο φως, σε απόλυτο σκοτάδι δεν τραβάει θέλει μια χαραμάδα φωτός, κάπου από κάπου να μπαίνει λίγο φως ε αυτό το φως το, 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 το διευρύνει τόσο πολύ και κάνει τη φωτογραφία λες και, λες και την έχετε τραβήξει σε μέρα, αν όχι σε μέρα με φλάσ και ακόμα καλύτερα γιατί το flash καίει συγκεκριμένα σημεία ε, στο πλάνο που παίρνουμε, που φωτογραφίζουμε. Αλλά. Μια και έπιασα το φορτιστή που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία, αυτή είναι η συσκευασία. Θα μιλήσω για αυτήν ε, να σας πω ότι ε, αυτά τα πράγματα τα δύο θα κρατήσω. Κρατάω το πόσο ε, καλά κρατάει η μπαταρία του Huawei P30 Pro και πόσο γρήγορα πραγματικά φορτίζει. Έχει ασύρματη φόρτιση, μπορεί να φορτίσει ασύρματα το κινητό και έχει και την λειτουργία reverse charging για να φορτίσει άλλες συσκευές ασύρματα. Πάντως κρατήστε αυτό. Μπαταρία θα τα χάσετε με το ε, P30. Pro και το πόσο γρήγορα φορτίζει, δηλαδή πραγματικά είσαι στο 20% τα 100 και πάει στο 70% μέσα σε 25 λεπτά. Δεν είναι τώρα πραγματικές μετρήσεις αυτές, αλλά θέλω να σας πω πόσο εγώ το έχω βιώσει όλες αυτές τις εβδομάδες. Αυτή είναι και η συσκευασία παιδιά, P30 Pro. εγώ να πω ότι το έχω σε αυτό το μαύρο χρώμα, αυτό επέλεξα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο, το Breathing Crystal, που είναι εκείνο το γοργονέ, που θυμίζει το αντίστοιχο του, Mate, του Galaxy S10 και S10 Plus ή μόνο το S10 Plus δεν θυμάμαι. Αυτή είναι η συσκευασία να κάνουμε και ένα γρήγορο unboxing. Huawei Design εδώ. Έχω βγάλει από κάτω τα on screen buttons και το παίζω με gestures, μου αρέσει πάρα πολύ. Huawei Design λοιπόν. P30 Pro 8256. L29, η κωδική ονομασία, Να το φορτιστής, λογικά εγώ τον είχα από το, P3, από το P20 Pro, ο ίδιο είναι, Ναι, είναι ο ίδιο. Τέλεια. USB Type-C φυσικά για τη φόρτιση. Εδώ πέρα και σύνδεση με υπολογιστή. Και τα ακουστικάκια, τα οποία είναι επίσης ενσύρματα USB Type-C. Βάζω στην άκρη τη συσκευασία. Και συνεχίζω, μίλησα για την μπαταρία, 4200 mAh ε, όπως είπα, τα βάζω αυτά στην άκρη να είναι πιο καθαρό το πλάνο μου και ε, αναγνώσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένων στην οθόνη, αυτή, αυτή τη φορά βρίσκεται πιο κάτω από ό,τι συνήθως. Στο Mate 20 Pro βρισκόταν κάπου σε εκείνο το σημείο, τώρα τον έχουν βάλει πιο κάτω και... Ο οποίο είναι γρηγορότερο από το Mate 20 Pro, παρότι το Mate 20 Pro με κάτι αναβαθμίσει έστρωσε. Ε, και φυσικά ε, αναγνώστη προσώπου, βλέπετε. Εντάξει, ξεκλειδώνει ακαριέα. Ούτε καν κουμπί πατάω. Το γυρνάω, με βλέπει. Είμαι πίσω από την κάμερα τώρα, δεν με βλέπετε εσεί. Εντάξει, δεν έχει ξεκλειδώσει πιο γρήγορα κινητό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι η κάμερα μπροστά. Βρίσκομαι εδώ πέρα τώρα πίσω από. Ρίξτε μια ματιά που βρίσκομαι. Εδώ. Λοιπόν, πάρα πάρα πολύ γρήγορα ξεκλειδώνει. Fast charge λοιπόν είπαμε, για να μιλήσουμε έτσι για το τυπικό θα πούμε ότι σύμφωνα με την Huawei μπορεί να φορτήσει από 0% σε 70%, στο 70 η μπαταρία μέσα σε 30 λεπτά. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που σας είπα πριν. Reverse charging, wireless charging, IP68 και... Αφού μιλήσαμε για όλα τα υπόλοιπα, α να σα πω ότι έχει ένα μόνο ηχείο. Το ηχείο του βρίσκεται εδώ. Δεν είναι όπω το Mate 20 Pro που είχαν κάνει τη μαγιά και το είχαν βάλει το ηχιάκι μέσα από την υποδοχή. Εδώ μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Εδώ το έχουν βάλει σκέτο, αλλά δεν έχει κάποιο άλλο ηχείο μπροστά. Εντάξει? Και όπω επίση δεν έχει και LED notification, LED πάνω εδώ πέρα, όταν φορτίζει, όταν έχει κάποιο μήνυμα, όταν φόρτισε κτλ. Δεν χωράει. Πάμε λοιπόν τώρα πίσω να μιλήσουμε για τις κάμερες. Οι κάμερες λοιπόν εδώ πέρα τώρα... Quad κάμερα της Leica, triple κάμερα, ουσιαστικά οι φακοί φακοί που κάνουν τη δουλειά είναι αυτοί οι τρεις. Από αυτούς δηλαδή τρα, τραβιώνται τραβιόνται οι φωτογραφίες. Ο τέταρτος, αυτός εδώ, είναι ένας καινούριος φακός που έχει, έρθει, έχει μπει στη ζωή μας τους τελευταίους μήνες. Λέγεται TOF και ουσιαστικά αυτός διαβάζει την απόσταση των, των, τριών φακών, των υπόλοιπων τριών φακών σε σχέση με το αντικείμενο που θέλουμε να, φωτου, να, φωτογραφίσουμε ή το zoom, που, το focus που πατάμε πάνω σε διάφορα σημεία και μας βγάζει καλύτερες φωτογραφίες, αναγνωρίζει δηλαδή ε, με 3D το βάθος, την απόσταση από το θέμα μας ε, από το κινητό μέχρι το θέμα μας, όχι μέχρι τώρα που γινότανε ε, με διαφορετικά, τώρα με αυτόν εδώ πέρα τον φακό μπορείτε να καταλάβει την απόσταση μέσω του φωτός. Διπλό LED flash εδώ και από κάτω λογικά laser το focus πρέπει να είναι αυτό. Θυμάστε το πρώτο έβαλε η LG πριν αρκετά χρόνια σε κάποιο κινητό. Τώρα όλοι το λογικά το έχουν. Λέει ζωά το focus πρέπει να είναι αυτό δεν είμαι σίγουρος. Και εδώ πέρα δηλαδή που είναι το μαύρο. Και όλοι το έχουν πια οι περισσότεροι χωρίς να το λένε. Ευλογίες λοιπόν λαϊκά μαζί με την ZEISS που συνεργάζεται αποκλειστικά η Sony Mobile, έτσι και η Leica που συνεργάζεται μαζί της αποκλειστικά μόνο η Huawei, είναι οι δύο από τις πιο γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες που αναπτύσσουν και κατασκευάζουν φακούς για φωτογραφικές μηχανές. Έχουν περάσει δύο χρόνια, δύο μισή, με το πρώτο P, θυμάμαι, P10, ποιο ήταν, που έπαιξε, μπορεί να έχει παίξει και πιο πριν, και από το P9, που είχε παίξει Leica, τώρα πλέον έχει γίνει πολύ ε, στενή συνεργασία και να μιλήσω για τις υπόλοιπες λοιπόν, βασικές κάμερες η μία είναι 40MP είναι η Wide, η κλασική δηλαδή που θα μπορούσε μόνο αυτή να έχει για να τραβάει ε, φωτογραφίες άσχετα που έχουν μπει στη ζωή μας οι Dual και οι Triple και οι πέντε κάμερες του ε, Nokia 9 Plus αυτή λοιπόν είναι η βασική 40MP με φακό F 1.6, διάφραγμα φακού F1.6, πολύ χαμηλό διάφραγμα, καλό αυτό για να τραβάει περισσότερο φως σε, και να βγάζει πιο φωτεινές φωτογραφίες εκεί που ίσως θα έλεγες ότι δεν μπορεί να τραβήξει καλά. 20 MP η άλλη κάμερα, η άλλη κάμερα έχει F, διάφραγμα F2.2, είναι η Ultra Wide, η οποία μπορεί να τραβήξει και αυτό το, τα ωραία πλανάκια που βλέπουμε σε φωτογραφίες και βίντεο, που είναι πλέον κάτω από το zoom, ε, κάτω από το κλασικό είναι 0,6, δεν είναι δηλαδή το 1 επί που είναι το flat το ότι βλέπω τραβάω. Είναι οι, οι, έτσι, οι wide οι φωτογραφίες που τραβάνε και περισσότερο δεξιά-αριστερά, γίνεται σαν fish eye θα το έλεγα, λίγο παραμορφωμένες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίο παιχνίδι. Και η τρίτη κάμερα, αυτή εδώ πέρα, η οποία όλο αυτό το διάστημα... Πριν, πριν ανακοινωθεί η συσκευή ονομάζοτανε Periscope και, ναι, Periscope ονομάζεται ακόμα, βλέπετε ότι είναι τετράγωνος ο φακός μέσα και είναι ουσιαστικά σαν, θα, θα το πλησιάσω πάρα πολύ να δω αν με βοηθήσει η, 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 η κάμερά μου, ωραία, αυτός ο φακός μέσα λοιπόν είναι τετράγωνος και είναι πρίσμα, μπορείτε να το δείτε, σαν πρίσμα. Αυτός είναι που ευθύνεται και τραβάει αυτό το έτσι φανταστικό που βλέπετε σε ορισμένες περιπτώσεις zoom ψηφιακό βέβαια έως 50 επί. Να πω ότι το P30 Pro είναι το πρώτο smartphone που τραβάει zoom έως 50 επί με πολύ καλές με πολύ καλά αποτελέσματα τις περισσότερες φορές και γι' αυτό ευθύνεται αυτή η κάμερα. Αν δεν είστε λάτρης του zoom, του, του υπερβολικού αυτού zoom γιατί σίγουρα θα πηξελιάσει στο βάθος-βάθος, θα πρέπει να έχετε πολύ σταθερό χέρι. Αλλά κάνει δουλειά ε, να ξέρετε ότι αυτό ευθύνεται, αυτός ο φακός ευθύνεται για να έχετε ένα πολύ ευχάριστο οπτικό zoom 5 επί και το υβριδικό που ονομάζει η Huawei 10 επί. 10 επί λοιπόν hybrid, δηλαδή κάτι σε οπτικό και λίγο ψηφιακό. Άρα σου λέει με αυτό το 10 επί hybrid ότι θα έχει. Ε, φωτογραφίες αν το χρησιμοποιήσεις επίπεδου σαν να ήσουν μόνο στο οπτικό. Αλλά το βασικό βασικό το native είναι ότι το οπτικό zoom είναι 5 επί και μπαίνω μέσα στις φωτογραφίες για να δείτε εδώ είμαστε 1 επί, 5 επί που είναι το full οπτικό, 10 επί το hybrid και μετά αρχίζεις μέχρι το 50% να τραβάς όσο θέλεις. Και φυσικά το 0.6 που σας είπα που χωράνε περισσότερα πράγματα. Εδώ είναι το κανονικό, εδώ είναι το 5 επί, βλέπετε πόσο ωραία, καμία παραμόρφωση, εδώ είναι το 10 επί, εντάξει τώρα τόσο κοντά, είναι περισσότερο σε super macro και το wide που μπορείτε να πιάσετε περισσότερα πράγματα μέσα στη φωτογραφία σας. Και παίζω πολύ. Το έχουν κι άλλα βέβαια. Το Wide το έχουν κι άλλες συσκευέ. Θα μπω μετά μέσα στη, μέσα στη στιγμή να μιλήσω περισσότερο για, τη, για την κάμερα και το τι έχω ζήσει εγώ αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, άρα μιλήσαμε εξωδικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και για τις κάμερες. Επίσης, να, να κλείσω έτσι με το γενικό πριν πάω μέσα στην εμπειρία χρήσης να πω ότι ε, σε ό,τι αφορά το design πλέον βλέπουμε ότι και μ' αρέσει ότι έγιναν επίπεδες αυτές εδώ πέρα η, το πάνω και το κάτω σημείο του, της συσκευής. Δεν είναι ε, καμπυλωτό, έχει γίνει flat σαν να έχει περάσει μια λεπίδα τσακ και άλλη μια από εδώ πέρα. Τσακ. Και αυτό μου αρέσει και δεν σας κρύβω ότι σε ένα πιο σταθερό τραπέζι στέκεται και ακριβώς όρθια η συσκευή. Παραμένει δηλαδή έτσι, ακουμπάει, είναι εντελώς επίπεδο. Μίλησαμε για το ηχείο, είπαμε ένα έχει, δεν έχει δύο. Εδώ πέρα βλέπω infrared, ραδιόφωνο FM δεν έχει, εντάξει μη ρωτάτε, και active noise cancellation εδώ πέρα. Σε ό,τι αφορά την γενική, ε, το γενικό, τη γενική εικόνα, ε, σου δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση το, το P30 Pro. Ευχαριστιέσαι να το κρατάς. Ε, κατά τη γνώμη μου και για τα δικά μου γούστα, το αισθάνομαι λίγο βαρύ, Δηλαδή τα 192 γραμμάρια που έχει βάρος όντως το αισθάνεσαι, αλλά Γενικά, τόσο το. Καλά, το, το άλλο χρώμα φαίνεται καλύτερα έτσι. Όταν ε, μου είπαν ε, κατά την παρουσίαση στο Λονδίνο 26 Μαρτίου, ε, που είχαν εκεί πέρα τα σακουλάκια με, τη, με τα διάφορα χρώματα, μου λένε τι θέλει. Εγώ είπα μαύρο. Τώρα να μην μπλέξω με τα άλλα, γιατί να σα πω κάτι. Το Twilight που είδαμε στα προηγούμενα μοντέλα και νομίζω το ξαναέβγαλε εδώ πέρα. Νομίζω τώρα το λέει Aurora Δεν μ' αρέσει καθόλου. Και φοβόμουν να μήπω και το Breathing Crystal ήταν κάπω έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι το, το χρώμα που ταιριάζει σε αυτό το κινητό. Αυτό λίγο αδιάφορο θα έλεγα το μαύρο, εντελώ αδιάφορο, αλλά μπροστά είναι γενικά ωραία η αίσθηση. Δηλαδή, αν θα πάρετε το μαύρο χρώμα, πιο πολύ θα σα αρέσει μπροστά η συσκευή. Αν πάρετε το Breathing Crystal, όλο θα σα φαίνεται τη ζανιά. Πάντω, είναι βαρι, βαριά η συσκευή και θα την έλεγα και λίγο παχούλη, δηλαδή και το αισθάνομαι, αλλά και είναι και στα χαρτιά με τα 8,4 χιλιοστά. Εδώ οι κάμερε εξέχουν πάρα πολύ. Μπορείτε να το δείτε. Για κάτσε. Εξέχει, ναι, εξέχει. Έλα, βοήθησε με, σε παρακαλώ. Να το φέρω εδώ κοντά. Όχι. Δεν με βοηθάει, δεν πειράζει. Ε, η κάμερα είναι πολύ ε, εξέχει αρκετά και θα πρέπει να την ε, βοηθήσετε να το προστατεύσετε το κινητό και κάπου εδώ πέρα έρχεται η ώρα να σας μιλήσω για τη νέα μου συνεργασία με την Αμερικάνικη εταιρεία που κατασκευάζει θήκες την SPEC. Η SPEC είναι μια εταιρεία η οποία δεν φτιάχνει απλές θήκες σιλικόνης ή φανταχτερές με λουλουδάκια και τέτοια. Έχει και κάποιες με designates. αλλά αυτό στο οποίο ε, βασίζεται και έχει μακροχρόνια έρευνα, όπως σας είπαμε έδρα την Αμερική, είναι να, προ, να, προσέ, να προσφέρει πραγματική προσ, προστασία στα ε, κινητά μας. Βγάζει και για tablet, για iPad και βγάζει θήκες μόνο για premium συσκευές, δηλαδή βγάζει για τα ακριβά της Samsung, για τα ακριβά της Huawei και για iPhone. Δεν είναι για λατζή για όλες τις εταιρείες. Αυτή είναι η θήκη για το, για το P30 Pro. Ε, υπολογίστε γύρω στα 25 ευρώ θήκη, δεν είναι φτηνή, αλλά κάνει την μέγιστη προστασία, βλέπετε ότι είναι και σκληρή. Βέβαια, εντάξει, τώρα θα μου πει κάποιο, εγώ πήρα ένα τόσο design, το κινητό για να το έχω εδώ μέσα. Φίλε μου, εντάξει, άμα είσαι super προσεκτικός, μην το βάλεις ποτέ. Βάλ του μία απλή ίσα, ίσα ίσα να μην γρατζουνιστεί από πίσω. Αλλά μία φορά να σου τύχει, Ψάχνεσαι. Αν και νομίζω δίνουν κάτι δώρα, τρει μήνε δωρεάν προστασία οθόνη και κάτι τέτοια. Μετά του τρει μήνε, ό,τι θέλετε. Πάντω, εδώ πέρα η SPEC μα λέει ότι έχει μετρήσει και κάνει έω τα 2,4 μέτρα να πέσει κάτω η συσκευή. Δεν σου υπόσχεται ότι αν θα σπάσει θα στο αντικαταστήσει, αλλά ότι το έχει δοκιμάσει και Αμερικάνο είναι, ρε, φίλε. Δεν αστείευεται. P30 Pro με δύο layers εδώ πέρα. Στα εξηγεί κιόλα. Clear protection. Μπέζελ είναι λίγο πιο φουσκωτό στι άκρε. Εντάξει, πολλέ θήκε το κάνουν αυτό, ώστε άμα πέσει έτσι να μην γρατζουνιστεί. Εντάξει, άμα από κάτω είναι ξόγκωμα και σκάσει έτσι, θα σπάσει. Ε, και clear με resisting UV και oils. Όντω, αυτό θέλω να σα πω ότι πραγματικά δεν ξέρω τι επίστρωση έχουν βάλει οι άνθρωποι από πίσω. Βλέπετε ότι την έχω χρησιμοποιήσει, γιατί έχει αρκετέ γρατζουνιέ εδώ πέρα που μπορούσαν να έχουν πάει πάνω στην πλάτη του κινητού, αλλά Απλά αποδεικνύεται ότι το, το, το έχω δουλέψει αυτό το, τη θήκη αρκετές φορές. Προστατεύει από πίσω τις κάμερες και ε, έχει αυτά σαν absorbers, abso, πώς να το πω, σαν ε, α, απορροφούν τους κραδασμούς εδώ πέρα. Δεν είναι ακριβώς ίδιο μονοκόμματο, βλέπετε που εξέχει εδώ πέρα. Είναι υποτίθεται για άμα είναι να τη φάει στη γωνία να απορροφήσει τον κραδασμό και να μην τον φάει μέσα να ραγίσει η οθόνη. Και μπορώ να το ρίξω και κάτω. Άμα θέλετε, ακούστε το. Εδώ είμαστε. Και ξέρει, έχει σπάσει, λέει, και έχω βγάλει άλλο. Όχι, καμία σχέση. Αυτά λοιπόν, παιδιά για τη SPEC. Θα μα απασχολήσει αρκετέ ολόκληρη τη χρονιά. Γιατί έχω ξεκινήσει μια συνεργασία μαζί του. Ε, έχω και για άλλα. Έχω και για το S10 Plus θήκη Και γενικά θα σα μιλάω ε, και στο techblog.gr με αρθράκια για το τι καλά πράγματα μπορούν να κάνουν να προστατεύσουν το κινητό σα σε αυτέ τι ηθίκε. Λοιπόν, P30 Pro. Επανέρχομαι μετά από το σύντομο ε, διαφημιστικό διάλειμμα με την τοποθέτηση προϊόντο. Να σας πω ότι η οθόνη μου αρέσει πολύ στο P30 Pro, δεν έχει κάτι το εξαιρετικά ενθουσιώδες για να πεις και wow θα μείνω στην οθόνη». Δεν ήταν σκοπός της Huawei να τα κάνει όλα τέλεια, αν μου επιτρέπετε να πω. Ξέρει ότι έχει βάλει μια ε, εξοπραγματική κάμερα, μια ε, εντυπωσιακή κάμερα, οπότε τα ήθελε να μείνει εκεί. Η οθόνη λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραία, είναι ok, αλλά δεν είναι επιπέδου, παρότι είναι OLED, δεν είναι επιπέδου ε, σειράς S10. Δηλαδή επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα και το μικρό, το S10i που χρησιμοποιώ αυτές τις μέρες και θα επανέλθω με βίντεο, νομίζω ότι έχει πιο καλή οθόνη από το P30 Pro. Αλλά αυτό, ε, τώρα είναι, όπως και με, τις, με το αποτέλεσμα των φωτογραφιών, είναι ε, υποκειμενικό, αλλά... Αυτή είναι η δική μου υποκειμενική άποψη. Ε, πάμε μέσα στα άλμπουμ να δούμε πραγματάκια. Messenger, διάφορα. Έχω τραβήξει πάρα πολλές φωτογραφίες. Σας λέω το, έχω, το, το χρησιμοποιώ φουλ άπειρο καιρό. Ε, πάμε μέσα στις φωτογραφίες. Ε, εντάξει, κοιτάξτε εδώ πέρα τι τράβηξε προχθές. Η συσκευή δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Η κάμερα είναι... Κοιτάξτε, ορισμένε φορέ σου βγάζει ε, παραπάνω από το φυσιολογικό εντυπωσιασμό. Εντυπωσιακέ φωτογραφίε παραπάνω από το φυσιολογικό. Δεν είναι απόλυτα φυσικέ, φυσικά τα χρώματα και τα άλλα. Είναι full στο HDR. είναι Παίζει βαρβατήλα. Αλλά πραγματικά είναι, ε, είναι εντυπωσιακό. Και φυσικά έχετε και το manual mode που μπορείτε να παίξετε όπω θέλετε. Αυτή είναι η φωτογραφία δικιά μου τώρα, έτσι είχα κολλήσει, δηλαδή φανταστείτε, χωρί zoom, χωρί τέτοια ή με ελάχιστο zoom, είχα βάλει εκεί το προϊόν, το pancake αυτό, και είχα θέσει, βάλει το κινητό μου εκεί πέρα. Λοιπόν, πάω πίσω. Να δούμε τι, κάτι άλλο σε φωτογραφίε. Αυτό είναι και από πάνω. Γενικά σας λέω φουλ εντυπωσιακέ εικόνες. Να δούμε τι άλλα πραγματάκια μπορούμε να δούμε εδώ. Εδώ είναι από το πρόσφατο ταξίδι μου στη Ρουμανία, για άλλο λόγο, το είχα, πεντακάθαρες, δεν έχετε παιδιά, σας λέω, είναι, η κάμερα είναι όπως σας την έχουν περιγράψει. Εδώ πέρα λίγο θολή, άλλα πραγματάκια εδώ, εδώ από μεγάλη απόσταση ήταν η ομιλήτρια και κοιτάξτε πόσο ωραίο, το zoom πάει πάρα πολύ καλά, Αυτά τα δύο πράγματα, παιδιά, θέλω να κρατήσετε από την οθόνη του κινητού, ε, από την κάμερα του κινητού. Το zoom, που φτάνει ως 50 επί, εντάξει, θα το βαρεθείτε κάποια στιγμή, εντάξει, πώς, τι να τραβάς 50 επί, και ε, το πόσο ωραία τραβάει νύχτα, αλλά και σε συνθήκες με λίγο φως. Έτσι. Και όλα αυτά εδώ πέρα, παιδιά, είναι στο ότο, Δηλαδή, δεν, είναι να, δεν είχα κάτσει να ασχοληθώ περισσότερο. Κάτσε να δω μήπως είναι και κάτι που δεν θέλω. Πάμε να δούμε και κάποιο βιντεάκι. Και στο βίντεο τα πάει πολύ καλά. Το μεγάφωνο όπως σας είπα είναι εδώ. Θα θέλαμε στερεοφωνικά ηχεία. Σταθερό χέρι βέβαια έχω, δεν είναι με τρυπόδι αυτό. Αυτό είναι σε ταξίδι μου στη Μαδρίτη, τι προάλλες, με την LG. Άρα LG, τα κινητά σου πάλι, Ελλάδα. Και κάποια άλλα πραγματάκια εδώ που τραβάω το γλυκό μου. Αυτό δεν είναι σοκολάτα, Τζόρτζια. Και τι άλλο έχουμε να δούμε εδώ. Κάποια ωραία... Ε, εδώ είναι με τον white φακό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο γίνεται που κάνει έτσι απλά πίσω τα, ε, τα σύννεφα. Εδώ είναι όπως σας είπα πάλι Ρουμανία. Φανταστικό το Βουκουρέστι, παιδιά. Ε, ή όχι, ή Μαδρίτη είναι αυτό ρε. Όχι, μωρέ, μπερδεύτηκα. Ε, Μαδρίτη είναι, ρε παιδιά, Μαδρίτη. Αλλά με αφορμή αυτό ήθελα να σα πω. Να, να και το ζούμε εδώ πέρα, θα ήθελα να σα πω για το, για τη... για το βουκουρέστι ότι ήταν πραγματικά πανέμορφο. Πάλι ο Wyden εδώ, κοιτάξτε εδώ πέρα φωτογραφία. Εντάξει. Με τον Wyden, έτσι. Θέλει όμω καλό φω με τον Wyden, γιατί αλλιώ ε, σκοτεινιάζει σοκάκια εδώ πέρα και εδώ wide. Για να δω, μην βρω τίποτα άλλο που δεν πρέπει να δείτε γιατί σας λέω το χρησιμοποιώ σαν full κινητό. Εδώ πάλι Μαδρίτη με την LG, πάλι ο wide. Εντάξει, κοίτα εδώ πέρα. Λες και μπορούσε, μπορούσε να έχει τραβήξει μόνη της αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα, έτσι. Και είναι μέρος μιας πολύ μεγάλης. Μες στο γήπεδο, εντάξει, αυτό είναι το χαρακτηριστικό να δείτε. Ήμασταν μέσα στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Καταρχάς, εντάξει, πανέμορφη φωτογραφία. Και αυτή πρέπει να είναι με τον wide φακό. Πέταγε πάνω μας ελικόπτερο. Εγώ δηλαδή καθόμουν να πες λίγο πιο αριστερά από εδώ. Έτσι, πέταγε εδώ πάνω ελικόπτερο και κοιτάξτε με το, με το zoom πώς το έπιασε. Εντάξει. Άντε, για. Το ελικόπτερο εκεί πάνω. Εντάξει, θέλει σταθερό χέρι, ε. Α, να εδώ και από πρόσφατα φαγητά. Αυτή είναι με σούπερ μάκρο, σαρδελίτσα ψητή στα κάρβουνα. Εντάξει, η, η, η ανάλυση που τραβάει δεν, δεν, χάνει τίποτα, δεν θα χάσετε τίποτα. Κοιτάξτε και εδώ πέρα πώς φαίνεται το χοντρό, τι είναι αυτό, ε, λατάκι χοντρό και ρίγανη, δεν ξέρω τι έχουν βάλει πάνω, δεν θυμάμαι, να σας πω ακριβώς. Εδώ αυτές είναι με σούπερ μάκρο και εδώ ένα γαμοπύλαφο, ένα μυδοπύλαφο με super macro. και εδώ πολύ ωραία πάλι ούτε λάσπη ούτε τίποτα στα ε, ιστιά εδώ πέρα κάτω γιατί είχα πάει στο Φλισβο της προάλλες και πηγαίνω συχνά γενικά θέλω να, να τραβήξω και μία φωτογραφία να σας δείξω και μία φωτογραφία σε... Α! Να μία με zoom εδώ είναι το κανονικό με wide. Εδώ πιο κοντά. Απέναντι στην πολυκατοικία εκεί που γράφει χρόνια πολλά. Και μέχρι το απέναντι το, το αυτοκίνητο που είναι αυτό εδώ ουσιαστικά. Αυτό είναι σε ό,τι αφορά τον, τον φακό. Και ε, για το zoom. Και εδώ επίσης ένα zoom. Κανονικό μέσα σε μια καφετέρια πιο κοντά εδώ το σημείο αυτό να το και μέχρι αυτό εδώ αλλά και τα ίδια εδώ πέρα τα ποτά εντάξει παραμορφώνει στο φουλ στο, στο 50% αλλά αν θέλεις να είσαι παπαράτσι, πες μπαλίτσα καλή εκεί. Αυτά λοιπόν παιδιά σε ό,τι αφορά την κάμερα. Πραγματικά έχω μείνει super happy. Ε, για να δω μήπως κλείνοντας δω και κάτι άλλο. Α, αυτές είναι μόλις το είχα πιάσει στα χέρια μου στο Παρίσι. Θα είδατε πολλές φωτογραφίες τέτοιες, δεν είχα ανεβάσει εγώ κάποια. Εδώ είναι μέσα από το event. Κάνανε, όχι δεν έπεσε ο, ο, ο CEO της Huawei, κάνανε κάποια χορευτικά. Να το και το Breathing Crystal, εντάξει, νομίζω ότι είναι το, το χρώμα του. Σούπερ. Και το S10 Plus δίπλα. Ε, πάμε να δούμε, αυτές είναι από το, από το Παρίσι, εντάξει, εντυπωσιακό. Δεν είναι, κοιτάξτε, να και το ζούμε εδώ πέρα. Δεν είναι αυτά δηλαδή που σας δείχνουν δεν είναι ψέματα. Εντάξει. Κοίτα εδώ. Τάκ, τάκ, τάκ. 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 Λοιπόν, <coughs> έχω κι άλλο ένα βιντεάκι νομίζω. Εδώ. Δεν ξέρω γιατί τον, έχουν, τον είχαν βάλει το, το, το πύργο να κάνει έτσι το, το πύργο του Άιφελ. Το λευκό πύργο πήγα να πω. Να και το ζου. Για απότομο, ε, πάτα αγαπάνω. Πα, 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 Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τη, τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει. Πάμε να δούμε και μέσα πληροφορίες για την κάμερα. 4 προς 3 στα 20 MP. Ή έτσι για να δω σε τι λειτουργία είμαι. Είμαι σε φώτο super macro. Εδώ, 40 με 4 προς 3 λοιπόν, για κανονικές φωτογραφίες, ή 4 προς 3 στα 10, λογικά γιατί να γεμίζω τώρα με 40, τη... με 40 MP τη μνήμη μου. Άλλες ρυθμίσεις μέσα. Πάμε και στην προστινή. Αυτές είναι, μέχρι και 32 MP για τη selfie μπροστά, Για να δω. Α, δεν έχει ρο στην... Α, στο Pro Mode. Α, καλή φάση. Ναι, τραβάει και ρο φωτογραφίες που μπορείτε να τις επεξεργαστείτε αργότερα σε πρόγραμμα της Adobe ή σε κάποιο άλλο φωτογραφικό. Πάμε και στο βίντεο να δούμε τι επιλογές έχουμε. Έως 60 frames per second, αυτό τραβάω εγώ. Αλλά και 4K, Full HD, full screen. Πάω πίσω να το ρυθμίσω ξανά εκεί που το είχα. Έλα. Α, μόνο αυτό έχει. Οκ. Okay. Εδώ, standard VVD smooth colors, οκ. Okay το διπλό LED Flash, δεν θα το λέγεις και πολύ έντονο, αλλά δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε ποτέ, γιατί θα τραβάει, όπως είπαμε, σε, σε νύχτα πολύ καλά. Να κάνουμε ένα επιτόπου τώρα εδώ. Αλλά τι να σας έκανα, να έκλεινα τα φώτα μία από πάνω που έχω. Έχει όμως αρκετό φως. Για να δω. Πάμε να δείξουμε εδώ πέρα το πώς θα είναι. Να, ας πούμε, θα τραβήξω αυτή τη φωτογραφία εδώ, για να σας δείξω λίγο το πώς τραβάει σε σκοτάδι ας πούμε για να δω ελαφιές. Yes. Πάω εδώ κοντά, έκλεισα τα φώτα από πάνω, τράβηξα. Πάμε να το δούμε. Ορίστε. Δεν ήταν απόλυτο σκοτάδι εδώ μέσα, αλλά και πάλι δείτε εκεί στο, στο το σκοτεινό σημείο της βιβλιοθήκη ε, βιβλιοθήκης μου πώς τράβηξε ε, φωτογραφία. Ε, αυτό φανταστείτε ότι μπορεί να το κάνει σε συνθήκες, δε, δε, όχι τα Ινδού, σε τάφο Ινδού θα σου τραβήξει μαύρη φωτογραφία. Λίγο, από μια χαραμάδα να μπαίνει λίγο φως. Ή αν είστε έξω νύχτα και από κάπου μακριά έρχεται λίγο το φως της λάμπας του Δήμου. Τραβάει παιδιά πραγματικά, κάνει τη νύχτα μέρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις, την κάμερα της συσκευής. Μίλησα για την οθόνη. Το μεγαφωνάκι είναι πολύ καλό, ποιοτικό. Ε, παρότι, επαναλαμβάνω, εντάξει, θα, κάποιος θα πει, ε, Λαχάκη, ε, μας είπες πέντε φορές για το ηχείο, επειδή δεν έχεις βρει κάτι άλλο αρνητικό να πεις. Όντως, ε, εκτός από έτσι ότι δεν είναι super wow η οθονάρα του, ε, μόνο αυτό, κατά τα άλλα, και, και βρίσκω ας πούμε ότι είναι λίγο βαρύ και παχουλό, ε, κατά τα άλλα, μπαταριάρα και, και super κάμερα, δεν χρειάζεται να... να ό,τι άλλο, ας πούμε... Ε, λείπει, το ξεχνάς. Αν και σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι πέραν από το πιο χρήσιμο από όλα που θα βρείτε είναι ότι τραβάει, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τραβάει σε φωτογραφίε καλέ σε συνθήκε χαμηλού ή ελάχιστου φωτισμού. Αυτό είναι δηλαδή που θα σας, είναι για το κάθε μέρα. Τώρα το zoom 50 επί, εντάξει, πιστεύω τις πρώτες μια-δυο εβδομάδες θα τρελαθείτε, θα το δείχνετε σε φίλους σας, θα, θα βλέπετε τι μπορεί να κάνει για πρώτη φορά ένα κινητό, η κάμερα ενός κινητού, και αυτό είναι πολύ ωραίο και σημαντικό, αλλά νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα σας φύγει λίγο το wow, το wow factor σε ό,τι αφορά το zoom. Ωραία λοιπόν παιδιά, αυτό μιλήσαμε και για την κάμερα, ε, πάμε να ακούσουμε και μουσική από το ε, μεγάφωνο. Παρότι δεν είναι στέρεο, είναι πάρα πολύ καλό. αυτά νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε με τον επίλογο. Φύγαμε! Αυτό είναι λοιπόν παιδιά το P30 Pro. Πραγματικά μια συσκευή η οποία ε, θέλησε και τα κατάφερε, τα έχει καταφέρει να ταράξει τα νερά στην αγορά των smartphones. Όλη αυτή η σκόνη και οι... Η... όλες αυτές οι φήμες και οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες το προηγούμενο διάστημα πριν ανακοινωθεί, όντω ε, μας φέρανε σε ένα αποτέλεσμα πραγματικά ενδιαφέρον, όσο και εντυπωσιακό σε επίπεδο ε, δυνατοτήτων φωτογραφική μηχανή το οπτικό zoom 5x ε, είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσετε τακτικά στην καθημερινότητά σας για να βγάζετε φωτογραφίες που δεν θα έχουν ψηφιακή αλλίωση μέσα. Το υβριδικό zoom ε, 10x ε, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και σου θυμίζει σχεδόν οπτικό 10x μετά από εκεί και πάνω ξεφεύγετε, φτάνετε μέχρι το 50, full digital, αλλά με πολύ καλά ε, αποτελέσματα και στο βίντεο, όχι μόνο σε φωτογραφίες, και στο βίντεο και σε φωτογραφίες βέβαια, ο wide φακός πολύ καλός, η selfie πολύ ενδιαφέρουσα, γενικά ε, σε ό,τι αφορά τις ε, φωτογραφίες, αν θέλετε να έχετε την συσκευή με την οποία θα πειραματιστείτε περισσότερο και θα κάνετε πράγματα που δεν φανταζόσασταν ότι μπορείτε να κάνετε με ένα κινητό, θα είναι εδώ πέρα, είναι το P30 Pro. Η μπαταρία του είναι εξωπραγματική, κρατάει άπειρα, φορτίζει στο δευτερόλεπτο, δηλαδή ακόμα και να αισθάνεσαι ότι το έχει λιώσει μέσα στην ημέρα και πάει να σε αφήσει, με το πάντα όμως με το δικό του φορτιστή, πέντε λεπτά ε, φόρτιση, τσακ, κατευθείαν πάνω, περδίκη. Φορτίζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ε, ποιότητα κατασκευής πάρα πολύ καλή, μ' αρέσει και η οθόνη. Ε, έδωσα κάποια, είπα ότι θα την ήθελα. Θα μπορούσε να είναι δυνατότερη, αλλά καλύτερη-ποιοτικότερη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ε, οι φωτογραφικές οι ικανότητες της συσκευή είναι που ε, μαγνητίζουν. Η, η, η τιμή του εκεί έχει γίνει πια ταρίφα 1000 plus για το 256, το 128 ένα κλικ πιο κάτω από το ψυχολογικό όριο των χιλίων ευρώ. Θυμάστε πριν 5-6 χρόνια που το ψυχολογικό όριο ήταν κάπου στα 7,5 νομίζω. 7,5 εκατοστάρικα ήταν, έλεγες, πω πω τι, πόσο πουλάει η Apple τώρα. Και έχουμε φτάσει τώρα να, να μιλάμε μέχρι 1.500 τόσο για το 1TB S10+. Οκ. Okay. Μην πω για τα αναδιπλούμενα που έρχονται έτσι, 2 με 2,5 χιλιάρικα. Εντάξει, άλλου Ευαγγέλιο αυτό. Αυτά. Ε, αυτά λοιπόν παιδιά σχετικά με το P30 Pro μια τουμπάνο συσκευή οπωσδήποτε σίγουρα κάθεται δίπλα στο Galaxy S10 Plus και το Galaxy S10 Plus βέβαια κάθεται δίπλα στο P30 Pro Μεγάλη, μεγάλο ταβαντούρι εκεί πέρα για το ποιο υπερισχύει ο ένας εδώ ο άλλος εκεί πάντως σίγουρα ε, ήρθε κυκλοφόρησε μια συσκευή η οποία ανατρέπει πολλά δεδομένα σε ό,τι αφορά τον κόσμο της φωτογραφίας με κινητό τηλέφωνο. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye, bye!